Αυτό το θέλω. Να, θέλω να ακούσω την τοποθέτησή μας. Ναι, καλησπέρα. Μόνο το σεβασμό στο γέροντα και σε ό,τι πιστεύει ο καθένας. Τι έχετε να πείτε για τον κοινωνικό ρατσισμό που βιώνουμε εμείς οι άθεοι? Δεν είναι αντίθετο κάτι τέτοιο σε αντιλήψεις της Εκκλησίας? Πρώτα, δεν είναι άθεος. Το λένε πολλοί γέροντα. Και πρόσφατα το είπε και δημόσια ένας πρόεδρος ομάδος πριν από 1-2 χρόνια. Όποιος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όποιος και να είναι, όποιος και να είναι αυτός, είτε γνωστός είτε άγνωστος, εγώ θα διαφωνώ πάντοτε και θα το λέγω. Δεν λέγεις την πάσα αλήθεια. Γιατί? Να σας πω έτσι, να χαμογελάσετε λιγάκι. Η προσευχή του αθέου. Την ξέρετε? Την έχετε ακούσει ποτέ? Η προσευχή του αθέου. Του τελείως αθέου. Ακούστε λοιπόν. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχεις. Αγαπητέ μου, του λέει, γιατί μνημονεύεις κάποιον που δεν υπάρχει? Είναι λογικό αυτό? Ταιριάζει τώρα? Ήρθατε στη λογική σου. Μα δεν υπάρχει, Θεέ μου. Μα γιατί ασχολείσαι με κάποιον που δεν υπάρχει? Δεν καταλαβαίνεις πώς σε καίει μέσα σου. Ακόμα και η λέξη άθεος είναι στερητικό μιας ύπαρξης. Ουσιαστικά αποδέχεσαι το Θεό, δεν υπάρχει. Πάντως το λένε με στόμφο, γέροντα, όσοι το χρησιμοποιούν αυτό. Το λένε, έχω ακούσει αρκετούς, το λένε με έπαρση, έτσι μεγάλη. Όταν κανείς πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποιος για το Θεό, τον βολεύει αυτό για να ζήσει όπως θέλει αυτός πλάτη έναν κόσμο διαφορετικό, ζει διαφορετικά και προσπαθεί να κάνει παρασυνείδηση. Η συνείδηση όμως δεν τρέπεται τον άνθρωπο. Δεν κλείνει το στόμα της συνείδησης. Τον ελέγχει, τον ελέγχει, τον ελέγχει και αυτός είναι υποχρεωμένος να είναι διπλοπρόσωπος και υποκριτής. Ο μέγας υποκριτής. Ενώ λοιπόν έχει στύψεις συνειδήσεως, χαμογελάς. Εντάξει. Αλλά όχι να πατάς και τον εαυτό σου και τους άλλους.